Ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Η ζωή έχει μια μερικές φορές συνωμοσία απίστευτη. Θα είμαι ο επόμενος ομιλητής από τα δύο πανέμορφα αυτά παιδιά μέσα και έξω, χωρίς να γνωριζόμαστε πιο μπροστά και χωρίς να υπάρχει κάποιος συντονισμός. Και θα καταλάβετε τι εννοώ από την σύντομη παρουσίασή μου. Τα τελευταία 20 χρόνια μελετάω τους μηχανισμούς με τους οποίους ο εγκέφαλος γυράσκει και επίσης μελετάω με την ομάδα που έχουμε στην Κρήτη και στην Βοστόνη με ποιον τρόπο συμβαίνουν διάφορα γεγονότα μέσα στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της εκφύλησης, της νευροεκφύλησης. Και όλη αυτή η διαδικασία μέσα στο εργαστήριο τόσα πολλά χρόνια μου έχει δώσει τελείως μερικές φορές ξαφνικά και ανέλπιστα απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την ιατρική, ούτε με την βιοιατρική έρευνα, αλλά που αφορούν σε γενικότερα προβλήματα για τα οποία ενδιαφέρομαι κοινωνικού και πολιτικού τύπου. Θα προσπαθήσω λοιπόν σήμερα να σας δώσω ένα παράδειγμα πώς η δουλειά μου μέσα στο εργαστήριο νευροεπιστημών μου δίνει ιδέες και ενδιαφέρουσες προτάσεις για το τι συμβαίνει έξω εκεί στην κοινωνία, με κοινό τόπο τις προκλήσεις, είτε αυτές που αντιμετωπίζει ο εγκέφαλος, είτε αυτές οι πολλαπλές που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια κοινωνία. Ο εγκέφαλος όταν γυράσκει χάνει νευρώνες. Είναι φυσιολογικό αυτό. Εάν αυτή η απώλεια νευρώνων επιταχυνθεί, γιατί υπάρχει ένα νόσημα, υπάρχει η νόσος του Alzheimer's, υπάρχει του Parkinson, υπάρχει σκύλης κατά πλάκας, τότε αυτή η απώλεια επιτείνεται και κάποια στιγμή, στη διάβα του χρόνου, θα εκφραστεί με μια κλινική συνδρομή. Ο εγκέφαλος έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό τρόπο αυτή την απώλεια, ιδιαίτερα την απώλεια της γύρανσης. Με ποιο τρόπο? Με δύο μηχανισμούς. Ο ένας είναι χάνουμε νευρώνες και αυτοί που μένουν, που είναι ζωντανοί, δικτυώνονται πολύ πιο πυκνά με αυτούς που υπάρχουν δίπλα τους. Δηλαδή, αν ένας φυσιολογικός νευρώνας επικοινωνεί με τον νευράξονα, φανταστείτε ένα σώμα και ένα καλώδιο, το οποίο πάει σε ένα διπλανό κύτταρο και αυτά τα καλώδια είναι πολλαπλά που ξεκινούν από ένα σώμα, ένα νευρώνα. Εάν ένας νευρώνας από κανονικές συνθήκες, σε έναν νέον άνθρωπο, δικτυώνεται και επικοινωνεί με 10 άλλους νευρώνες, όταν αρχίζουμε να χάνουμε νευρώνες, ο ίδιος νευρώνας, φυσιολογικός, θα επικοινωνεί με 50. Αυτό λέγεται στην νευρολογία και στις νευροεπιστήμες εγκεφαλική πλαστικότητα. Και βέβαια, ο εγκέφαλος αυτός, ο οποίος μερικές φορές είναι γυράσκον εγκέφαλος, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός να μας κρατάει εν ζωή για τις φυτικές λειτουργίες και να επικοινωνούμε με τον κόσμο μας. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, εμείς οι νευροεπιστήμονες θεωρούμε ότι ο γυράσκον εγκέφαλος είναι πιο αποτελεσματικός. Κάνει την ίδια δουλειά και μερικές φορές καλύτερη δουλειά, γιατί τα δεδομένα που μαζεύει στο διάβα του χρόνου είναι πολύ περισσότερα και τα επεξεργάζεται από αυτά που έχουμε όταν είμαστε νέοι. Άρα ένας γυράσκον εγκέφαλος είναι πιο αποτελεσματικός από ένα νέο εγκέφαλο. Τα δεδομένα που έχει να επεξεργαστεί είναι πολύ περισσότερα. Εάν συμβεί μια νευροεκφυλιστική νόσο, και επιτρέψτε μου να πω ότι δυστυχώς, εκτός από τις μονογονιδιακές νόσους εκφύλησης του εγκεφάλου, δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για την αιτία. Γι' αυτό και δεν έχουμε τη δυνατότητα να οργανώσουμε συστηματικές θεραπείες που θα σταματήσουμε την νόσο και θα τη γυρίσουμε πίσω. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε θεραπείες συμπτωματικές, να δώσουμε ποιότητα ζωής στους ασθενείς αυτούς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος, μετά την πλαστικότητα, την πολύ στενή διασύνδεση, χρησιμοποιεί στην εξέλιξη των ειδών, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, είναι να δημιουργεί νευρώνες φυσιολογικούς, χρησιμοποιώντας κρυμμένα βλαστικά κύτταρα, βλαστούς βλαστικά κύτταρα, σκεφτείτε ένα φυτό, κρυμμένα μέσα σε διάφορες περιοχές του κεφάλου. Ζήσαμε εμείς που έχουμε κάποια ηλικία στο χώρο της ιατρικής με το δόγμα του νευρονατόμου της Ισπανίας Καχάλ. Τι λέει ο Καχάλ? Όταν γεννηθούμε
και βγούμε στον έξω κόσμο, ό,τι νευρώνες μας έχει δώσει η μητέρα μας στην ενδομήτρια ζωή και λίγους που θα δημιουργήσουμε στα πρώτα 1-2 χρόνια, με αυτούς θα πεθάνουμε. Όπως όλα τα δόγματα, έτσι και αυτό δεν υφίσταται πλέον. Γνωρίζουμε πλέον ότι ακόμη και ένας εγκέφαλος ενός 90 χρονών συνανθρώπου μας έχει κρυμμένα βλαστικά κύτταρα σε διάφορες περιοχές μέσα στον εγκέφαλο. Και μπορούν αυτά υπό ειδικές συνθήκες να δώσουν φυσιολογικούς νευρώνες και να αντικαταστήσουν αυτούς οι οποίοι έχουν χαθεί ή αυτούς οι οποίοι δεν δουλεύουν καλά. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται νευρογένεση. Πλαστικότητα, διασύνδεση πιο στενή, νευρογένεση. De novo, από την αρχή, νέοι φυσιολογικοί νευρώνες. Και ήταν μία επανάσταση στις νευροεπιστήμες. Πάνω σε αυτό το καινούργιο θεώρημα, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε πλέον τη θεραπευτική, εμείς οι νευροεπιστήμονες, οι φαρμακολόγοι, για την γύρεση του εγκεφάλου και για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Προσπαθούμε να βρούμε μηχανισμούς, να οδώσουμε, όπως λέγεται, να προωθήσουμε τη μεγαλύτερη διασύνδεση και συγχρόνως να βρούμε τρόπους φαρμακολογικούς και όχι μόνο, να οδηγήσουμε στο μεγάλο προπλασιασμό των ενδογενών αυτών κρυμμένων βλαστικών κυττάρων, ώστε να φτάσουν σε τέτοιο αριθμό που να δημιουργήσουν νευρώνες φρέσκους, αυτοί να μεταναστεύσουν στις περιοχές που πάσχουν και ο εγκέφαλος να κάνει αυτό το οποίο είναι αυτό ο στόχος θεραπευτικός του μέλλοντος, αυτοίαση. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε συνθήκες στον εγκέφαλο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη γύρανση και συγχρόνως στην νευροεκφύλιση από μόνος του, με δικά του όπλα. Αυτή η θεώρηση έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και θα αλλάξει πολύ περισσότερο στο μέλλον. Η ομάδα μας στην Κρήτη και στη Βοστόνη προσπαθεί να συνθέσει και έχει συνθέσει ήδη νευρογενετικά μόρια. Δηλαδή, η συμβατική φαρμακολογία παίρνει σε ένα φάρμακο, αυτό παίρνει μέσα στον εγκέφαλο, πηγαίνει στις περιοχές που είναι κρυμμένα τα νευρικά βλαστικά κύτταρα, τα οδηγεί σε πολλαπλασιασμό, τα οδηγεί σε ορίμανση, εμείς το λέμε αυτό διαφοροποίηση, από ένα πρόδρομο κύτταρο, να υπάρχει ένας νευρώνας φυσιολογικός. Βλέπετε στο screen αυτή τη διαδικασία ex vivo, έξω από το σώμα. Ό,τι ανάβει πράσινο είναι νευρικά βλαστικά κύτταρα που μετατρέπονται σε νευρώνες. Και αυτό πλέον μπορούμε να το μιμηθούμε όχι μόνο ex vivo, αλλά και in vivo. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε και η ομάδα μας στην Κρήτη κατ' εξοχήν αλλά και στην Βοστόνη είναι να πάρουμε στοιχεία από τον ασθενή ή ακόμα και κάποιον άνθρωπο μεγάλης ηλικίας, δηλαδή κύτταρα από τον λιπόδι ιστό ή και από άλλα όργανα, στο εργαστήριο να τα μετατρέψουμε σε νευρικά βλαστικά κύτταρα ίδια με αυτά που έχει μέσα στον εγκέφαλό του και να τα μεταφέρουμε πλέον στον ίδιο ομόλογο, όπως λέγεται. Αυτά τα κύτταρα δεν απορρίπτονται ανοσολογικά, γιατί είναι από τον ίδιο τον άρρωστο, και να τα μεταφέρουμε σαν αμπάσχοντα εγκέφαλο. Ένα από τα μεγαλύτερα projects που κάνουμε, και εδώ είναι η διασύνδεση της δουλειάς που κάνουμε, η οποία είναι δημοσιευμένη και μπορείτε να τη βρείτε, με τους προηγούμενους ομιλητές, έχουμε φτιάξει ήδη ένα ικρίωμα από υλικά φιλικά στον άνθρωπο, έναν σπόγκο με κοιλότητες, στις οποίες μέσα καλλιεργούμε ανθρώπινα νευρικά βλαστικά κύτταρα. Αυτά περιμένουμε να κάνουν ένα νευρονικό κύκλωμα, λειτουργικό, και μετά η πρώτη μας προσπάθεια είναι να τα μεταφέρουμε σε ζώα παράλυτα, τα οποία είχαν μια κυστική βλάβη στο νοτιό μυελό, στους αυγενικούς σπονδύλους, ψηλά δηλαδή. Τα πειράματα αυτά τελείωσαν και μας έδωσαν στοιχεία που συνηγορούν ότι 12 εβδομάδες μετά τη μεταφορά, τα ζώα τα οποία ήταν παράλυτα από το τραύμα που δημιουργήσαμε εμείς, δεν είχαν καμία αισθητικοκινητική διαφορά από τα φυσιολογικά ζώα. Ήταν τόσο καλά που μπορούσαν να περπατήσουν πάνω σε μια οριζόντια σκάλα. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε μια οριζόντια σκάλα, σε ένα ύψος, να προσπαθείτε να περπατήσετε πάνω και να μην έχετε οπτική ικανότητα καλή, να είναι σκοτάδι, πρέπει να καταλαβαίνετε ανά πάσα στιγμή τα χέρια σας και τα πόδια σας πού βρίσκονται, αλλιώς θα πέσετε μέσα. Αυτή την περίοδο έχουμε δημιουργήσει μια spin-off εταιρεία που λέγεται Renewal Cell Therapeutics στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ,
Και έχουμε ήδη ξεκινήσει την συνεργασία με το Spalding Rehabilitation Hospital στην Βοστόνη για να μεταφέρουμε το νευροεμφύτευμα σε άτομα παράλυτα και ακούστε, όχι παράλυτα τα οποία είχαν το ατύχημα πρόσφατα, γιατί τότε ο νοτιές μυελός είναι φλεγμένον, είναι σχεδόν διαλυμένος και αν βάλουμε κάτι εκεί πέρα μέσα θα πάσχει και θα πάρει αυτή τη φλεγμονή και το ίδιο. Θα προσπαθήσουμε στα επόμενα 2 χρόνια να μεταφέρουμε αυτά τα νευροεμφυτεύματα σε άτομα τα οποία είναι παράλυτα 5 και 10 χρόνια. Γιατί και έχει σχηματοποιηθεί όλος ο χώρος και μπορούμε στον συγκεκριμένο άρρωστο, αφού δούμε την αλλαγή της δομής του νοτιού μυελού με μαγνητική τομογραφία ή αξονική τομογραφία, τα περνάμε στα κομπιούτερς και φτιάχνουμε ειδικά για τον συγκεκριμένο συνάνθρωπό μας νευροεμφυτεύματα από δικά του κύτταρα και με μια δομή τρισδιάστατη που να μπορεί να περάσει μέσα στη δική του και μόνο βλάβη. Όλη αυτή η διαδικασία, οι προκλήσεις δηλαδή της γύρανσης στον εγκέφαλο και η πρόκληση της νευροεκφύλησης, μας δίνει ορισμένα στοιχεία, ορισμένες λέξεις κλειδιά που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σε αυτό που ζούμε όλοι μας και δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, θα υπάρχει για πολλά χρόνια. Οι διαρκείς προκλήσεις, περιβαλλοντικές προκλήσεις, κοινωνικές προκλήσεις, μετανάστευση, οικονομικές προκλήσεις. Το νησί, και αυτό μου έδωσε την ιδέα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα μου, το νησί πέρασε μια τεράστια πρόκληση, που ήταν οι πυρκαγιές. Χάθηκαν περιουσίες, χάθηκαν επενδύσεις, χάθηκαν άτομα τα οποία είχαν δώσει τη ζωή τους για να φτιάξουν καινούργια πράγματα και αυτοί μείναν πραγματικά χωρίς τίποτα. Οι προκλήσεις αυτές δεν είναι μόνο της Ρόδου, όπως ξέρετε είναι παντού. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πολλές από αυτές έχουν εγκατασταθεί και δυστυχώς τα επόμενα χρόνια θα τα έχουμε μπροστά μας. Πιστεύω λοιπόν ότι η πλαστικότητα και τα βλαστικά κύτταρα είναι η απάντηση στο πώς η κοινωνία μας, η ροδίτικη και η ελληνική κοινωνία και κοινωνίες άλλων χωρών μπορεί να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις. Χρειάζεται και εδώ, αγαπητοί φίλοι, μια επανάσταση. Ποια επανάσταση? Η επανάσταση με μηχανισμούς αναγέννησης κατά της στασιμότητας, της στατικότητας. Δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα. Είμαστε πάρα πολύ αντίθετοι στο να παίρνουμε ρίσκα στη ζωή μας, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ο πρώτος στόχος είναι να εφαρμόσουμε την πλαστικότητα στην κοινωνία. Δηλαδή, όλοι μας να ενδιαφερόμαστε για το δίπλα. Να μην έχουμε αυτόν τον οχαδελφισμό που δυστυχώς υπάρχει σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Να ενδιαφερόμαστε για το γείτονα. Να ενδιαφερόμαστε για το δοκιμαζόμενο συνάνθρωπό μας. Να αγγίζουμε πιο συχνά, όπως οι νευρώνες, οι νευράξονες, και πιο πυκνά τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έρχονται. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν σαν κοινωνία και να δώσουμε τη δυνατότητα στην κοινωνία μας να είναι πιο συγκροτημένη, πιο συνεκτική και πιο ανθρώπινη. Ο δεύτερος τρόπος που έρχεται από τον εγκέφαλο είναι η αναγέννηση. Μέσα στην κοινωνία μας έχουμε πάρα πολλούς βλαστούς, βλαστικά κύτταρα της κοινωνίας μας. Νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ιδέες φρέσκες και οι οποίοι δυστυχώς στην χώρα μας, με τα κατεστημένα που υπάρχουν, δεν βρίσκουν δίωδο να εκφραστούν, παρά είναι suppressed μέσα στο κοινωνικό δεδομένο και αυτοί που έχουν κάτι να πούν για μας, συνήθως φεύγουν έξω. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο και αυτό πρέπει να γίνει από όλους μας, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους που έχουν εμπειρίες και τους ανθρώπους που έχουν την εξουσία, τη δύναμη. Να φέρουμε αυτούς τους βλαστούς μπροστά, να τους ποτίσουμε με εμπειρία, να τους δώσουμε την εμπιστοσύνη μας. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την πολιτεία και το κράτος. Έχει να κάνει με εμάς τους πολίτες. Αυτό που λέω και περιγράφω κοινωνικά είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως και είναι η προσπάθειά μας να οδώσουμε την αυτοίαση του εγκεφάλου,
να δώσουμε την αυτοίαση της κοινωνίας μας σε αυτά που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και εδώ μεγάλη σημασία και ρόλο έχουν οι εκπαιδευτικοί. Και δυστυχώς ένα μέρος των εκπαιδευτικών μας δεν έχει τη διάθεση αυτή να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους να έρθουν μπροστά. Είναι η οικογένεια. Πρέπει οι οικογένειες να δώσουν μεγάλη σημασία και επένδυση στα νέα τους, στα παιδιά. Και βέβαια είναι και κάποιοι βλαστοί που δεν είναι νέοι σε ηλικία, που έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά που δυστυχώς το κοινωνικό κόντεξ, το οποίο μερικές φορές είναι ρατσιστικό για τους ανθρώπους κάποιας ηλικίας, τους κρατούν πίσω. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η απάντηση σε αυτά τα προβλήματα τα οποία θα είναι παρόντα διαρκώς είναι ποτίστε και αναδείξτε τους βλαστούς σας, αγγίζετε και επικοινωνείτε πιο συχνά με περισσότερους διπλανούς σας για την καλύτερη ζωή στα δύσκολα που θα είναι πλέον παρούσα καθημερινά στη ζωή μας. Γιατί δεν μπορούμε, αγαπητοί μου, να είμαστε ευτυχισμένοι μέσα σε μια κοινωνία δυστυχούσα. Σας ευχαριστώ πολύ.